Τα 25 χρόνια λειτουργίας έκλεισε φέτος το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Για τον εορτασμό αυτό, το Παιδικό Μουσείο εξέδωσε το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που αναλύει και αναπτύσσει τη σημασία σύνδεσης του παιδιού με το μουσείο. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ζαμπέλ Μουρατιάν, αναφέρεται επίσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Το βιβλίο «Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο» κυκλοφόρησε ως επισφράγισμα μιας πορείας 25 ετών του Σωματείου Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη που παρατηρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει ένα βιβλίο που θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς κυρίως, αλλά και όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση στα μουσεία, να βρίσκουν τρόπους πώς τα μουσεία θα είναι πιο φιλικά προς τα παιδιά. Έτσι, είναι ένα βιβλίο λοιπόν που έχει θεωρία για το πώς αναπτύχθηκε η εκπαίδευση στα μουσεία, αλλά και πολλές πρακτικές ιδέες που θα βοηθήσουν οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παιδί και το μουσείο να κάνει κάτι ξεχωριστό. Εδώ είναι το βιβλίο. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο από το βιβλίο. Όλες οι συλλογές είναι άμεσα προσβάσιμες στον επισκέπτη για χειρισμό και παιχνίδι. Το παιδί μπορεί να προσεγγίσει το έκθεμα από οποιοδήποτε σημείο επιλέξει. Μπορεί να αγγίξει, να φορέσει, να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα με διαφορετικούς τρόπους, να εξελίξει έννοιες ταξινομώντας τα σε ποικίλες κατηγορίες και ανακαλύπτοντας συσχετισμούς, να φανταστεί και να εμπλακεί σε παιχνίδι ρόλων και θεατρική έκφραση. Πάταγες στο χωριό όταν πήγε στο μέρος που τα αγόρια τι κάνανε. Δουλεύαν. Που τα αγόρια δουλεύανε. Και μεγάλωσε τα αγόρια μαζί. Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το 1987 ιδρύθηκε το Σωματείο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Αυτές τις μέρες κλείνει τα 25 του χρόνια. Και όλη αυτή η πορεία, η οποία έχει να κάνει και με εκπαίδευση ενηλίκων, συγκεντρώθηκε μέσα σε αυτόν τον τόμο. Ο τόμος είναι πολυσυλλεκτικός. Εννοούμε ότι έχει γραφτεί από πολλούς ανθρώπους που είναι πανεπιστημιακοί, έχουν ασχοληθεί με την εκπαίδευση στα μουσεία, έχουν μια επαγγελματική εμπειρία γύρω από αυτό το χώρο και έχουν καταθέσει τις απόψεις τους γύρω από το πώς το μουσείο μπορεί να είναι πιο φιλικό στα παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά καλούνται να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το νόημα των συλλογών της Σοφίτας. Ένα νόημα απολύτως προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα φιλτραρισμένο από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εποχής μας. Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο μέσα στο Παιδικό Μουσείο όσο και εκτός Παιδικού Μουσείου. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Παιδικό Μουσείο τον μήνα Απρίλιο και λόγω του Πάσχα θα γίνουν και κάποια απογευματινά εργαστήρια, ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά πολύ μικρών ηλικιών, αλλά και προγράμματα πιο επαιτειακά, πιο εορταστικά, προγράμματα τα οποία θα δώσουν τα παιδιά στην ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το Παιδικό Μουσείο, αλλά να έρθουν και σε επαφή με τις γιορτές αυτών των ημερών. Mm-hmm.